έχουμε Apple Watch Series 9. Ετοιμάσου να ξεβραγωθείς για τον Galaxy S23. Δεν θα μπορείς να βάζεις εφαρμογές στο Android κινητό σου. iPhone παίρνει φωτιά. Έρχεται το Huawei P60 Pro. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο σημερινό επεισόδιο του Tech Show, που επιβάλλεται να είναι κρύο σαν μια μπύρα ή καλύτερα σαν τα κρύα αστεία που ακούς από μένα. Άιντε! Η Huawei, αν και συνεχίζει να δέχεται χτυπήματα από δεξιά ή από αριστερά, αν και ακόμη δεν της έχουν επιτρέψει να έχει Google Services πίσω στα κινητά τους, επιμένει εκεί να βγάζει όμορφες πανέμορφες συσκευές. Και εννοείται ότι έχουμε νέα για το ανερχόμενο Huawei P60 Pro, που βλέπεις τώρα πάνω στην οθόνη σου. Δεν θα σου κρύψω ότι από πίσω πολύ όμορφο δείχνει. Η συσκευή, Μύρια, η συσκευή. Από πίσω δείχνει πολύ όμορφη συσκευή. Να μην ακούσεις κάτι να πει ο Μάριος ότι έχει πίσω όψη πολύ όμορφη, αμέσως έτσι, την παντόφλα να τη φάμε έτσι άδικα, έτσι. Συσκευή! Πολύ όμορφη είναι πίσω! Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια πηγή που μας έδωσαν αυτές τις φωτογραφίες, η συσκευή έρχεται με OLED οθόνη 6,6 inch, ρυθμό ανανέωσης που φτάνει μέχρι τα 120 Hz, ανάλυση στα 2K, ενσύρματη φόρτιση στα 100 W και την μπαταρία στα 500 mAh. Καθόλου μα καθόλου άσχημα. Το θέμα είναι όμως ότι εκτός από τα Google Services, για ακόμη μια φορά, αν και το κινητό θα έρθει με το νέο κορυφαίο Snapdragon 8 Generation 2, δεν θα έχει 5G, δεν θα μπορεί να έρθει σε 5G δίχτυα. Και εδώ, Τεκαχολίδη μου, θα ήθελα και τη δική σου άποψη κάτω στα σχόλια, γιατί σκέφτομαι να κάνω και έναν ειδικό βίντεο. Έχεις λοιπόν έναν κινητό που έχει τουμπανιάρικες κάμερες, είναι γρήγορο, αντέχει μπαταρία, αλλά δεν έχει Google Services ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχει πολλές κινεζιές πάνω και ίσως να μην έχει και 5G συνδεσιμότητα. Εσύ, Τεκαχωρίδη μου, θα έδινες 1000 ευρώ για να το πάρεις, 1000 ευρώ και πάνω βασικά. Γιατί αυτό βλέπουμε όχι μονάχα στην περίπτωση της Huawei με το P60 Pro, αλλά και άλλα κινητά. Γράψε μου λοιπόν κάτω στα σχόλια, γιατί είμαι αρκετά περίεργος να δω τι σκέφτεσαι και εσύ. Πριν μερικά επεισόδια εδώ στο Tech Show, αναφέραμε ότι η Apple αναγκάζεται από την Ευρώπη να αφήνει πλέον τους χρήστες να περνάνε εφαρμογές που βρίσκονται και εκτός του App Store τους πάνω στα iPhone τους. Όπως γινόταν τόσο καιρό και στα Android κινητά. Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Τώρα όμως, από ό,τι βλέπουμε στον κώδικα του ανερχόμενου Android 14, η Google θα το αποτρέψει αυτό. Κάπως. Ήδη δηλαδή το κάνουν στο Google Play Store ότι δεν επιτρέπεται να ανεβάσεις καινούργια εφαρμογή που δεν είναι φτιαγμένη για Android 12 και πάνω. Και okay, το αντιλαμβάνομαι κάπως, για καλό είναι να έχουν ανανεωμένες τις εφαρμογές οι developer. Όμως μπορούμε να περάσουμε και τις εφαρμογές στα APK που κατεβάζουμε από άλλες πηγές εκτός του Google Play Store. Αυτό όμως θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται με το Android 14. Θα πρέπει αυτές οι εφαρμογές που παίρνεις το APK από άλλες πηγές να πληρούν και αυτές κάποιες προϋποθέσεις. Άκυρο λοιπόν το ελεύθερο που είχαμε πλέον στο Android. Τι γίνεται ρε Google μου, τι γίνεται. Αντιστρέφονται πλέον οι ρόλοι. Εμείς ανοιχτό λογισμικό μάθαμε. Άφησε το έτσι. Δεν θα έχουμε Apple Watch Series 9. Και κάπου εδώ τα μιλαρόπεδα μου μαθαίνουν μια μικρή ανακοπή, ένα μικρό εγκεφαλικό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καινούργια έκδοση του Apple Watch. Μιλαρόπεδο μου, Τεκαχολίδη μου, μη μου ανησυχείς. Απλά όπως έγινε και με το iPhone το 9, που δεν είχαμε, που το πήδηξαν και πήγαν απευθείας στο 10, στο X. Έτσι πολύ απλά πιθανόν να κάνουν και για το Series 9 του Apple Watch. Γιατί με ρωτάς αυτή η κίνηση από το μιλαράκι? Γιατί το 9 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός από πολλούς, ειδικά στην Κίνα, που είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των πωλήσεων αυτών των tech companies. Το κάνουν πολλές εταιρείες, όπως θυμάσαι από τα Windows 8 πήγαμε στα 10, έτσι ακριβώς. Στο βίντεο που βλέπεις εδώ στην οθόνη σου έχουμε ένα κινητό. Συγκεκριμένα είναι το iPhone 4 στις USA, που παίρνει φωτιά καθώς το έχει βάλει ο χρήστης να φωτίσει. Αμέσως λοιπόν τα ανδροϊδάκια μόλις είδαν αυτό το βίντεο έτρεξαν να κάψουν... την Apple για θέματα ασφαλείας, προστασίας κτλ. Και εγώ ρε παιδιά προτιμώ τα Android παρά τα iPhone, αλλά δεν το κάνω αυτό. Γιατί
Καλή μου, το iPhone 4 το είδαμε το 2010, 13 χρόνια πριν να ανακοινώνεται. Αν ήταν να το πήρε και αυτό στο 11, μιλάμε για 12 χρονών κινητών. Πες μου τώρα έναν κινητό Android ή οποιοδήποτε κινητό μετά από τόσα χρόνια να είναι ακόμη σε λειτουργία, να είναι ακόμη ασφαλές. Επιπλέον να προσθέσω ότι στην είδηση δεν έχουν αναφέρει αν είχε γίνει αλλαγή μπαταρίας. Ίσως να το πήρε στο παρεάκι του αυτός ο τυπάς και του βάλει καμιά τρίτο κλασά την μπαταρία. Είδες που δεν είπα κινέζικη, δεν είμαστε ράτσιστες εμείς, όλα και όλα. Όπως και να έχει όμως, εσύ πρέπει να είσαι προσεκτικός. Θα τσεκάρεις τώρα το βίντεο που έκανα για τη φόρτιση του κινητού σου, τι να προσέχεις, τι να μην προσέχεις, βασικά όλα να τα προσέχεις, τι να μην κάνεις, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε κανέναν τεκαχολίδι από πράγματα που μπορούμε, πραγματικά μπορούμε να αποφύγουμε. Σε λίγες μερούλες, τα κορεά, το παιδά μου, θα έχουμε γιορτή. Συγκεκριμένα, την 1η του Φλεβάρη. Η Samsung, η μαμά Samsung, θα μας δείξει τα νέα Galaxy S23, που ήδη εμείς ξέρουμε τα πάντα για αυτό. Αλλά και ναι, είναι αυτό το αλλά που πονάει στην καρδιά, στη ψυχή και στην ζέπη. Γιατί και εγώ σκέφτομαι να πάρω τον Galaxy S23 Ultra. Στην Αμερική, λοιπόν, η εταιρεία πολύ πιθανόν να κρατήσει τις τιμές που είδαμε με τον Galaxy S22. Αλλά σε Ευρώπη, όπου ζούμε εμείς, θέλαμε Ευρώπη, έχουμε άσχημα νέα. Το βασικό μοντέλο του Galaxy S23 θα είναι 100 ευρώ πιο ακριβό από το αντίστοιχο του Galaxy S22. Το S23 Plus και αυτό θα πάει 100 ευρώ πάνω. Και αν θες το S23 Ultra, βάλε 150 ευρώ αύξηση, αλλά τουλάχιστον αυτό θα έρχεται με 256 GB αποθηκευτικό χώρο και όχι με 128 που είδαμε να ξεκινάει τον Galaxy S22 Ultra πέρσι. Τώρα όμως, αυτές είναι τιμές μέσω κάποιων διαρροών και από φήμες, αλλά πραγματικά δεν τη βλέπω να βγάζουμε καθαρή τεκαχολίδι μου. Όλα κρυμμένουν, μόναχα οι μισθοί παραμένουν ήδη, αλλά βέβαια υπάρχει και το iPhone που μπορείς να πάρεις με τα 123 ευρώ που είδαμε στο περασμένο τέξο. Γι' αυτό αν δεν το έχεις τσεκάρει ήδη, πήγαινε τώρα εκεί, δες το βίντεο και τα λέμε και τα κλαίμε κάτω στα σχόλια. Άντε!